Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι 5η, 31 Δεκεμβρίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον συνάδελφο τον Γιώργο Στεργιόπουλο για την υποστήριξη και τα σχόλια στο δελτίο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε μια δύσκολη βραδιά, ουσιαστικά μέρα και βραδιά, να μας αποχαιρετά το 2015 με βαρύ χειμωνιά και πολλά προβλήματα στην Εθνική Οδό, Γιώργο. Έτσι, εικόνα του παρελθόντος. Πάρα πολλά προβλήματα στην Εθνική Οδό. Εγώ θα ήθελα να πω μόνο την τελευταία είδηση που είδε πριν από λίγο έτσι, το φως της δημοσιότητας, ότι δίπλωσε και λεωφορείο στους Αγίους Θεοδόρους από την πλευρά του ρεύματος από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Κάναμε αμάν να ξεμπλοκάρουμε το άλλο ρεύμα, όπου είχε διπλώσει από νωρίς το απόγευμα η Ιταλίκα λίγο μετά τις ράχες. Τώρα έχουμε και λεωφορείο. Απίστευτη ταλαιπωρία, όπως καταλαβαίνετε, για όλους τους οδηγούς. Όσοι έμειναν στο δρόμο, ήθελαν να κάνουν πρωτοχρονιά, δεν θα τους πάει καλά το 2016. Ήταν πολύ δύσκολη η μέρα σήμερα, Γιώργο. Στην Ανατολική Φθιώτιδα κυριότερα εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα. Στο ύψος, όπως πολύ σωστά είπε, των Αγίων Θεοδόρων, το μεσημέρι δίπλωσε Νταλίκα. Απεγκλωβίστηκε η κατάσταση, αλλά στη συνέχεια είχαμε έντονη χιονόπτωση με αποτέλεσμα ουρές χιλιόμετρων. Να δούμε συνολικά το ρεπορτάζ και θα κάνουμε την περιήγηση στην περιφέρεια να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μεγάλο χάος προκλήθηκε στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης, στο ύψος των Ραχών από την πυκνή χιονόπτωση, με τους οδηγούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους για παραπάνω από 5 ώρες και τον κρατικό μηχανισμό να αποδεικνύεται ανέτοιμος για το χιονιά. Η ταλαιπωρία των οδηγών είχε ξεκινήσει από το πρωί, λίγο μετά τις 10.30, όταν στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων δίπλωσαν δύο νταλίκες και ακινητοποιήθηκαν λόγω της πυκνής χιονόπτωσης. Δεν έχετε καμία ενημέρωση, έτσι. Κάποιοι λένε ότι έχει διπλώσει μια νταλίκα μπροστά. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν τεράστιες ουρές αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης από τις Ράχες μέχρι και τους Αγίους Θεοδόρους, με τη χιονόπτωση να αναγκάζει τους οδηγούς να βάλουν αλυσίδες, ενώ όσοι δεν είχαν κάλεσαν την οδική βοήθεια. Τι έγινε, παιδιά, εδώ? Αλυσίδες και βλέπουμε. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό? Όχι, δεν νομίζω. Μπροστά δεν ξέρω. Σοβαρό, μπροστά ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Το θέμα είναι μπροστά. Έκλεισε η Εθνική, ε? Έκλεισε η Εθνική, τι έκανε τώρα. Ίσως και κάποιοι να μην έχουν αλυσίδες και να έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Το ρεύμα από Λαμία προς Θεσσαλονίκη έκλεισε, ενώ παράλληλα η αστυνομική διεύθυνση Φθιώτιδας έβαλε απαγορευτικό στην κυκλοφορία των φορτηγών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 7 νταλίκες έχουν διπλώσει μέχρι στιγμή στο δρόμο από το Αχλάδι μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση, ενώ δημιουργήθηκε πρόβλημα και στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αλμύρου, όταν ένα λεωφορείο προσέκρουσε στο μεταλλικό προστατευτικό χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματίες. Περνάγανε του σκοτωμού κάτω και τα λεωφορεία και τα φορτηγά, βλέπαμε τόσο χιόνι και τρέχαν σαν παλαβή. Τι έγινε, έχει τώρα εδώ? Και με τις αλυσίδες πήγαιναμε με 20 χιλιόμετρα. Πρόβλημα στην κίνηση των οχημάτων υπάρχει και προς το Δομοκό, με τη μετακίνηση να γίνεται μόνο με αλυσίδες μέχρι αυτή την ώρα. Από νωρίς το απόγευμα, όταν και άρχισε η πυκνή χιονόπτωση στο δρόμο προς το Δομοκό, η τροχιά έβγαλε απαγορευτικό σε οδηγούς που δεν έχουν αλυσίδες, ενώ προκλήθηκε μεγάλη ταλαιπωρία καθώς οι οδηγοί δήλωσαν ότι δεν τους προειδοποίησε κανένας για αυτή την κατάσταση. Δεν σταμάτησε κανένας να μας πει κάτι. Δεν θέλαμε να μας πει τίποτα. Βάλτε αλυσίδες. Εμείς αλυσίδες έχουμε. Δεν έπρεπε να μας προειδοποιήσει. Ξαφτύλα, μεγάλη ξαφτύλα. Πάνω δεν υπάρχει τίποτα από την αστυνομία. Ένα περιπολικό υπήρχε, ένα γκρέιντερ, δηλαδή απόντες όλοι τελείως. Ένα γκρέιντερ που πηγαίνει έρχεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις νταλίκες δίπλωσαν ενώ ακινητοποιήθηκαν λεωφορεία για να βάλουν αλυσίδες. Είναι ένας τόσος κόσμος πίσω. Βάλ' του εδώ, βάλ' του, βάλ' του τη μόλι όλου, βάλ' του μέσα. Εικόνες που λέγαμε, Γιώργο, δεν θα επαναληφθούν. Δυστυχώς τις ξαναβλέπουμε και τις καταγράψαμε. Προβλήματα με δεκάδες εγκλωβισμένους οδηγούς, είπαμε, είχαμε στην Ανατολική Φθιώτιδα, στο ύψος των Ραχών, στο Αχλάδι και προς τους Αγίους Θεοδόρους. Θα ακούσεις λίγο τη φωνή του Αποστόλη του Γκλέτσου, του Δημάρχου, για να καταλάβεις τι έχει γίνει σήμερα στην περιοχή. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, να δείτε. Α, καλύτερα, καλύτερα η φωνή τώρα. Καλύτερα. Λοιπόν, αυτά που λέτε αφορούν την Εθνική Οδό. Βεβαίως. Εγώ σωστά θα σας μιλήσω για το δίκτυο,
το δημοτικό και το περιφερειακό, όπου περιφέρεια και Δήμος back to back, πλάτη με πλάτη, είμαστε καθαροί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μέχρι τώρα ήμασταν έξω, τώρα έδωσα πάυση εργασιών, γιατί και οι χειριστές είναι άνθρωποι, όποιος δεν χρειάζεται να βγει κανείς από το σπίτι του, και αύριο πρωί με το πρώτο φως ξεκινάει ο αγώνας για να εκχιονίσουμε τους πάντες. Τα μαντριά, τα πάντα, όλα είναι όλα έτοιμα. Όλα αυτά που λέτε αφορούν την Εθνική Οδό, όχι τον περιφερειακό δρόμο. Προφανώς. Εννοείται ότι αφορούν μόνο το Εθνικό Δίκτυο. Έτσι. Για πείτε μας, κατά τη διάρκεια της ημέρας, πού υπήρξαν τα σοβαρότερα προβλήματα στην περιοχή σας? Τα περισσότερα προβλήματα ήταν από τις ράχες, ένα παράξενο πράγμα. Δηλαδή, περνάς στον Αχινό και δεν καταλαβαίνεις τίποτα, και από τις ράχες και μετά νομίζεις ότι μπήκες στη Σιβηρία. Ναι, ήταν το κύμα της κακοκαιρίας όπως ήρθε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Χώρισε σε ζώνη μέχρι και το Δήμο, ε. Ναι, 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 είναι απίστευτο. Σου λέω, περνάς στον Αχινό και λες, εντάξει, α, τίποτα, χιονόνερο. Και ξαφνικά στις ράχες βλέπεις τόσο χιόνι που δεν το πιστεύεις. Πας στην Πελασγία και γίνεται απίστευτη η κατάσταση. Και για να ανεβείς μετά στους Μήλους, μόνο αν μένω με τον Grader μπροστά και από πίσω, το αγροτικό το 4x4. Να δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες. Στις περιοχές που μας αναφέρετε, Δήμαρχε, πόσο είναι το ύψος του χιονιού περίπου? Κοίταξε, να διστάνει και τους 60 και τους 70 πόντους, μπορεί να φτάσει και το 1 μέτρο. Δηλαδή, στους Μήλους μπορεί να έχει φτάσει και το 1 μέτρο τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μάλιστα, μάλιστα. Θέλω να πω κάτι όμως, Ναι, ναι. Γιατί από αυτό που είδαμε, εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε πολύ χιονόπτωση, οπότε δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα το αντιμετωπίσουμε, έτσι, σαν πολίτες. Ξεκινάει ένα γιοταχή, βλέπει χιόνι μπροστά του. Και είδαμε πολλά γιοταχή να μην μπορούν να τα απεξέλθουν. Δεν μπορείς χωρίς αλυσίδες να περάσεις χιονισμένο τοπίο. Δεν γίνεται. Παρακαλούνται λοιπόν να προσέχουν οι συμπολίτες μας. Όταν βλέπουν χιόνι, σταματάνε εκεί που είναι. Ή γυρίζουν πίσω. Ή περιμένουν το χιονιστικό. Είδα άλλη περίπτωση, μάλλον περιπτώσεις, όπου είχαν αλυσίδες, αλλά δεν είχαν μυρωδιά πώς να τις φορέσουν. Πρόβλημα γι' αυτό. Όταν παίρνουμε αλυσίδες, δεν σημαίνει ότι εξασφαλιστήκαμε. Πάμε και σε ένα χριστιανό και του λέμε πώς μπαίνουν οι αλυσίδες. Τις βάζουμε κάνα δύο φορές και μετά είμαστε εξασφαλισμένοι. Απόστολε, λοιπόν, ξέρεις τι με ενόχλησε σήμερα? Ότι τα προβλήματα τα δημιούργησαν οι επαγγελματίες. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα όπου ποτέ στην Ελλάδα δεν ακούμε. Αυτοί που φτιάχνουν τους... κάνουν τους σχεδιασμούς στην Αθήνα, ποτέ δεν ακούνε εμάς τους τελευταίους, οι οποίοι ερχόμαστε να το σχεδιασμό τους να τον υλοποιήσουμε. Αν ήταν ανοιχτός, αν ήταν η διάβαση στον Άγιο Ραφαήλ ανοιχτή, θα φεύγαν από εκεί τα αυτοκίνητα. Θα γίνει εκτροπή και δεν θα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Α, μπράβο. Όταν λοιπόν κλείσαν τη διάβαση και εγώ φώναζα και έλεγα, παιδιά, κλείνετε το δρόμο. Σε περίπτωση που έχουμε περιστατικό που πρέπει το ΕΚΑΒ να κινηθεί γρήγορα, σε περίπτωση που έχουμε φωτιά, αυτά τα έχω γραπτό στήλη, σε περίπτωση που έχουμε χιόνια, θα υπάρχει πρόβλημα. Α, Δήμαρχε, το λες γιατί θες να κερδίσεις ψήφους. Από ποιο να κερδίσω ψήφο, από τον Αθηναίο? Άντε, που περνάει. Άντε. Μετά μου είπανε, το έκανα για την τελεία. Δεν το έκανα για την τελεία, το έκανα γιατί σήμερα πάντως, θα είχαν φύγει τα αυτοκίνητα και θα είχαμε τελειώσει. Πάντως, καλά κάνεις και το εξέλαβες έτσι εσύ. Οι επαγγελματίες, εγώ όταν το έλεγα προηγουμένως, εννοούσα και οι επαγγελματίες που έκλεισαν τον δρόμο. Θέλω να πω δηλαδή για τους επαγγελματίες που οδηγούς φορτηγών, ναι, και οδηγούς λεωφορείων. Από αυτούς έκλεισε ο δρόμος. Όχι από τους απλούς πολίτες που φοβούνται. Υπάρχουν κάποιοι που υπερεκτιμούν τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Όταν ο άλλος ξεκινάει και μέχρι το ύψος της Λαμίας, ο δρόμος είναι βατός, πού να μυρίσει τα νύχια τα δάχτυλά του να ξέρει ότι στην Αγκροϊβέστ ο δρόμος δεν πάει. Ναι, αλλά όταν το βλέπεις όμως, ξέρεις ότι είναι πρέπει να σταματήσεις. Να του πει, φίλε στη Θεσσαλία, ενώ τα διάφορα, πώς το λένε, επενζινάδικα, κάνε δεξιά και περίμενε. Έτσι. Πού ξέρει ο άνθρωπος. Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκλέτσο, σας ευχαριστούμε. Η κατάσταση είναι καλή στον Δήμο της Τηλίδας συνολικά. Είναι καλή, είναι καλή. Τώρα έδωσα πάυση εργασιών. Δεν χρειάζεται να βγει κανείς από... και το ξαναλέω αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται να βγει κανείς από το σπίτι του. Όποιος για κάποιο λόγο πρέπει να βγει, μας παίρνει τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα των αντιδημάρχων και το δικό μου είναι 24 ώρες το 24ωρο. Μας παίρνουν τηλέφωνο και εμείς θα κανονίσουμε τα δέοντα. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλά. Γεια σας, γεια σας. Πάμε να δούμε συνολικά, Γιώργο, πού είναι τα προβλήματα, πού χρειάζονται μέχρι και αυτή την ώρα αντιολισθητικές αλυσίδες. Να βάλουμε μια ανωτελεία να θυμίσουμε ξανά αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Τους είχε πει ότι στο συγκεκριμένο σημείο, όπως ανέφερε, αφήστε τον κόμβο ανοιχτό. Αυτή είναι η είδηση που βγαίνει. Ότι είχαν ενημερωθεί για πιθανά προβλήματα τέτοιου είδους και έκαναν τους έξυπνους στα κεντρικά. Αυτούς κατάλαβε ο Αποστόλης Ζουγκλέτσος ως επαγγελματίες. Τα χαΐρια μας, να το πούμε λίγο λαϊκά. Πάμε να δούμε πού χρειάζονται στην περιφέρεια της Τεράς μέχρι και αυτή τη στιγμή αντιολισθητικές αλυσίδες για να γνωρίζουν οι οδηγοί. Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσαν την Πέμπτη οι χιονοπτώσεις και στην περιφέρεια της Θεράς Ελλάδος, με αποκορύφωμα, όπως είναι ήδη γνωστό, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, στα όρια Φθιώτιδας και Μαγνησίας. Συνολικότερα, τα προβλήματα που εντοπίζονται στην περιφέρεια της Θεράς έχουν ως εξής. Διακοπή κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκε στο νομό της Εύβοιας, στις επαρχιακές οδούς Σταυρού Αγίας Σοφίας και Αγίου Αθανασίου Γλυφάδας, καθώς επίσης προβλήματα παρουσιάστηκαν και στην περιοχή της επαρχιακής οδού Στενής Τροπώνων. Στο νομό της Ευρυτανίας και πιο συγκεκριμένα, οι οδηγοί χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στην παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας Καρπενησίου, στην θέση Ράχη την Φριστού, στην επαρχιακή οδό Καρπενησίου Κρικέλου Δομνίστας από το 12ο έως το 24ο χιλιόμετρο, στην επαρχιακή οδό Καρπενησίου Φουρνάς Καρδίτσας από το 12ο έως το 48ο χιλιόμετρο, στην επαρχιακή οδό Καρπενησίου Σελών Φιδάκια Αγίας Βλαχέρνας από το 8ο έως το 27ο χιλιόμετρο και στην επαρχιακή οδού Προυσού Αγρινίου. Στην Φθιώτιδα προβλήματα εντοπίζονται στην Εθνική Οδό Λαμίας Καρπενησίου από το 58ο έως το 64ο χιλιόμετρο και στην Παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας Λάρισας από το 10ο έως το 20ο χιλιόμετρο με πορεία προς το Δομοκό. Με προβλήματα και στον Δομοκό, κυριότερα στο Εθνικό Δίκτυο, Γιώργο, στην Παλιά Εθνική Οδό Λαμίας Λάρισας και όχι μέσα στις περιοχές του Δομοκού. Καλησπέρα στον Δήμαρχο, τον κύριο Τζιαχρίστα, και καλή χρονιά, Δήμαρχε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Λοιπόν, συνολικά εικόνα μέσα στα χωριά πρέπει να είναι καλή, κύριε Τζιαχρίστα. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Στο παλιό Δήμο του Δομογού, το ύψος του χιονιού είναι στα 10 με 15 εκατοστά. Στο παλιό Δήμο της Ξινιάδος είναι 15 με 20. Αυτή τη στιγμή αλατιέρες του Δήμου μας ρίχνουν αλάτι. Δεν έχουμε κάτι, ούτε παρουσιάστηκε για τη διάρκεια της ημέρας κάποια προβλήματα. Να πούμε ότι η ίδια μέρα και πέρσι, 31 του μηνός, και η ίδια ώρα ξεκίνησε η χιονόπτωση όπως και πέρυσι. Έτσι μας λέει ο καιρός. Καλή χρονιά, Δήμαρχε. Έτσι, ναι. Να δούμε άσπρη μέρα που δεν βλέπουμε. Να δούμε άσπρη μέρα, πολύ σωστά το λέτε. Μπράβο. Λοιπόν, εφόσον τα πράγματα είναι καλά εκεί. Το πρόβλημά μας, η χιονόπτωση έχει σταματήσει. Το πρόβλημά μας είναι ο παγετός και η αντιμετώπιση είναι μόνο με αλάτι και με τις αλατιέρες που διαθέτουν. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Η συγκοινωνία στο κεντρικό δρόμο δεν είχε κάποια προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα μόνα προβλήματα, αν και δεν είναι αρμοδιότητας δικιά σας, κύριε Τζιαχρίστα, ήταν στο οδικό δίκτυο. Σωστά. Νομίζω ότι σε εμάς εδώ και στα όρια του Δήμου μας δεν δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα. Από ό,τι άκουσα, ίσως πιο κάτω στο δρόμο και κοντά στη Λαμία υπήρχαν κάποια προβλήματα που δίπλωσαν οι νταλίκες. Να πούμε ότι τα προβλήματα εντοπίζονται την ώρα που ξεκινάει η χιονόπτωση και δεν είναι έτοιμα τα αυτοκίνητα με αλυσίδες. Ναι, αλλά έχουμε πει πολλές φορές ότι οι σωστοί επαγγελματίες το αξιολογούν, κάνουν στην άκρη, αν δεν έχουν, να περάσουν αυτοί που έχουν αλυσίδες. Ναι, γνωρίζετε όμως ότι ο Δομοκός, δηλαδή η περιοχή μας εδώ, κυκνούνται πολλά φορτηγά που αποφεύγουν να πάνε στην Εθνική Οδό λόγω των διοδίων. Και κατά τη διάρκεια της μέρας και κυρίως της νύχτας περνάνε πολλά φορτηγά και με αποτέλεσμα τα φορτηγά αυτά δημιουργούν συνήθως τα προβλήματα. Σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλή πρωτοχρονιά να έχετε, κύριε Τζιαχρίστα. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά, καλή πρωτοχρονιά. Γιώργο, είπαμε τα προβλήματα εστιάστηκαν στην. Δεν πρέπει όμως να ακούσουμε και τους επαγγελματίες, τους ανθρώπους που το έζησαν όλο αυτό. Πολύ σωστά. Θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ένας ταλαιπωρημένος οδηγός στην Ανατολική Φθιώτιδα. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Τι ζήσατε σήμερα? Μια ταλαιπωρία χωρίς λόγο, γιατί η χιονόπτωση ήταν τόσο πολύ λίγο και εγώ ακόμα αυτή τη στιγμή ταξιδεύω. Ξεκίνησα... Για εξηγήστε μας λίγο, συγγνώμη που σας διακόπτω, εξηγήστε μας πού ζήσατε το πρόβλημα εσείς, σε ποιο σημείο και τι ώρα. Το ξεκίνησε από την Αγία Μαρίνα Φιόντιδας. Ναι. Με το που αρχίσαμε να πιάνουμε τις ανηφόρες κάπου εκεί πέρασε η τροχιά, μα σταμάτησε. Λέει όσοι έχουν, επειδή την πρώτη φορά πέρα από τον καινούργιο δρόμο, όσοι έχουν αλυσίδες απάνω από τον καινούργιο, όσοι δεν έχουν θα μπουν μέσα από τη στιγμίδα. Το 99% μπήκε από τον νέο δρόμο. Ναι. Και από εκεί και πέρα μέχρι 7.30 ώρα εγώ ξέβλεξα από τις κατηφόρες των Αγίων Θεοδόρων εκεί πέρα και δηλαδή ήμουν 8 παρά 20 στον Αλμυρό. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό. Μάλιστα. Αρκετές ώρες. Ναι. Από τις 2 και 10. Από τις 2 και 10. Από τις 2 και 10, 5 με 6 ώρες δηλαδή για να περάσετε τη Φιότιδα, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Και ακριβώς. Κατά τη διάρκεια της αναμονής, τι είδατε να συμβαίνει? Τι είδα? Το μεγαλύτερο πρόβλημα, παιδιά, είναι η ΛΕΑ. Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή η λωρίδα. Ο κλασικός ο Έλληνας που νομίζει ότι αυτή η λωρίδα είναι ανοιχτή για να περάσει αυτός. Δηλαδή όλοι οι άλλοι υπόλοιποι που κάθονται στις δύο λωρίδες είναι οι χαζοί και είναι ανοιχτή για αυτόν τον Έλληνα να περάσει. Προσπαθούσαν να περάσουν οι αλατιέρες και δεν μπορούσαν. Και είχαν κολλήσει. Σωστά. Και τα κινητικά. Από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Μάλιστα. Αλλά λοιπόν, βέβαια η κοινόπτωση γύρω στις 3.30-4 στο σημείο που ήμουν εγώ είχε σταματήσει. Και ο δρόμος ήταν καθαρός. Ναι, αλλά το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί. Σε τι ύψος έφτασε το χιόνι εκεί που είχατε μείνει εγκλωβισμένος εσείς? Ούτε 5 πόντους. Ούτε 5 πόντι, έτσι? Όχι. Στο μεγαλύτερο ρεύμα εκεί της, που ξεκινάει μετά κάτι φορά, εκεί είχε γύρω στους 10 πόντους. Εκεί υπήρχε πρόβλημα από ό,τι κατάλαβα και είχαν λυπώσει και κάποιοι ταλίγες γιατί τους είχαν στην άκρη. Τα λίγες που μας είχαν προσπεράσει προφανώς χωρίς αλυσίδες. Και το θέμα είναι, φταίνει οι ταλίγες για μένα, η λωρίδα έκανε της ανάγκης και η τροχιά που δεν σταμάτησε να λωρίδα αυτές οι ταλίγες. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ήταν τόσο λίγη η χιονόπτωση σχετικά, επειδή μου έχει τύχει να είμαι και μέλος κιονιστικού μηχανήματος παλαιότερα. Ναι. Ξέρω με την κατάσταση στην Εθνική Οδό. Το έχετε ζήσει και ως... Έχω ζήσει ναι, επαγγελματικά. Η λωρίδα έκανε της ανάγκης. Όχι μόνο για να περάσει το κιονιστικό. Ένα όταν είπατε στην αρχή της σύνδεσής μας τη λέξη ΛΕΑ, λέω κοίτα ένας άνθρωπος που ξέρει, λέω και τι πάει να πει λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Αλλά φαντάζομαι ότι όσοι μας ακούν τώρα. Μα αν θα το μάθαν από εσάς. Θα το μάθαν σήμερα από εσάς. Να είστε καλά, καλή πρωτοχρονιά, καλή ξεκούραση. Εσείς, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Εγώ ακόμα ταξιδεύω. Σε ποιο σημείο είστε τώρα? Σε μια σημείωση. Ναι. Τα διόδια της πελαγίας ήταν δωρεάν. Τα διόδια της πλαζιάς ήταν δωρεάν. Ναι. Σε ποιο σημείο είστε τώρα? Να περάσουμε. Σε ποιο σημείο είστε τώρα? Και πάρκινγκ, συγγνώμη που σας φορτρώ το χρόνο, πάρκινγκ δεν υπήρχε, δεν μπορούσες να μπεις μέσα σε πάρκινγκ. Γιατί με έψαχνα πάρκινγκ να βγάλω τα... Σε ποιο σημείο είστε τώρα για να σας αποδεσμεύσουμε? Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στη Λάρισα, εδώ ο καιρός... Δεν πρέπει να κηρύξει καν χιόνι, δεν ξέρω. Καλή πρωτοχρονιά σε κάθε περίπτωση. Μη σας βρει στον δρόμο. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε. Στον κύριο Καραίσκο ευθύς αμέσως να μας δώσει μια πλήρη εικόνα τον Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας. Καλησπέρα κύριε Καραίσκο. Καλησπέρα σας κύριε Βούτσινε και κύριε Στυριόπουλε. Χρόνια πολλά και καλή. Χρόνια πολλά. Εσείς τα πήγατε μια χαρά από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Όμως εκεί στο εθνικό οδικό δίκτυο κάτι δεν έχουν κάνει καλά. Αυτό που ζήσαμε σήμερα στην Εθνική Οδό είναι μια τραγωδία. Είναι κυριολεκτικά μια τραγωδία. Βρέθηκα το απόγευμα κοντά και είδα την κατάσταση σε μια άμεση αντίληψη. Το είδατε με τα μάτια σας δηλαδή? Με τα μάτια μου. Δεν είναι δυνατόν στην Ανατολική Φθιώτιδα όλο το υπόλοιπο δίκτυο σε συνεργασία περιφέρειας και Δήμου Στυλίδας.
όλες οι υπηρεσίες, να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στο εσωτερικό δίκτυο και να υπάρχει πρόβλημα στο εθνικό δίκτυο. Να δώσουμε και τα πλάνα, να καταλαβαίνουμε άμεσα τι συμβαίνει. Συνεχίστε, κύριε Καραϊσκό. Ναι. Για μιλάμε τώρα για 10 πόντους χιόνι, να κλείνει μια εθνική οδό. Να εγκλωβίζονται άτομα, να εγκλωβίζονται μικρά παιδιά, να εγκλωβίζονται άνθρωποι οι οποίοι είχαν προβλήματα υγείας μέχρι 6 ώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται περί μιας τραγωδίας. Εγώ νομίζω ότι είδα καλά στο δελτίο τύπου. Έχετε στείλει και ένα δελτίο τύπου προς την αρμόδια εταιρεία, τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Από το μεσημέρι στείλαμε ένα έγγραφο στην συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς να μας ζητηθεί, προσφερόμενοι οι ίδιοι από την περιφέρεια να παράσχουμε την όποια συνδρομή θέλουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον εγκλωβισμό των οδηγών και των ευσπάτων. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Για το λόγο αυτό αναγκάστηκα και πήγα ο ίδιος προσωπικά γύρω στις 5 η ώρα επί τόπου στο του εγκλωβισμού και είδα την κατάσταση από κοντά. Και εκεί κατάλαβα τι ακριβώς είχε συμβεί. Γι' αυτό και το τονίζω στο δελτίο ότι... Μα μας έχουν μεταφέρει και οι αυτόπτες μάρτυρες και τα θύματα αυτής της κατάστασης, ουσιαστικά οι οδηγοί που ήταν εκεί, ότι το ύψος του χιονιού στο σημείο ήταν, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, 5 με 10 εκατοστά. Δεν δικαιολογεί τέτοια ταλαιπωρία. Ακριβώς. Δεν δικαιολογεί τέτοια ταλαιπωρία. Λοιπόν, ναι, ολοκληρώστε, κύριε Καραϊσκό. Ναι, ο Δήμαρχος της Λίδας και ο Δήμος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το χιόνι ήταν πολύ πιο πυκνό στις ορεινές περιοχές της Ανατολικής Λίδας, μήλη, πελασγία, παλιοκερασιά, χωριά δηλαδή τα οποία είχαν μεγάλη χιονόπτωση και δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα. Δώστε μας συνολικά την εικόνα πολύ σύντομα στην υπόλοιπη φθιότητα. Έχουμε προβλήματα κάπου? Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα σε κανένα σημείο της φθιότητας, διότι αέγκαιρα έπεσε, έγινε κανονική ρήψη αλατιού, αποχιονισμός στα σημεία που απαιτούνταν αποχιονισμός και αυτή τη στιγμή δημιουργείται κανονικά η κυκλοφορία. Ωραία. Είχαμε ένα πρόβλημα στο Δομοκό γιατί υπήρξε μια διοχέτευση οχημάτων λόγω του γνωστού προβλήματος της εθνικής οδού, αλλά όμως το πρόβλημα αυτό έχει τακτοποιηθεί και η ροή είναι κανονική. Ωραία. Συνολικά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Καλή πρωτοχρονιά, κύριε Καραϊσκό. Να είστε καλά. Καλή πρωτοχρονιά. Χιόνι είχαμε και μέσα στη Λαμία. Γιώργο, ευτυχώς όχι σοβαρά προβλήματα στον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Έγινε εκπληκτική δουλειά και στο Δήμο Λαμίας από τα μηχανήματα. Ζήσιμο, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ο πρωτομάστορας εκεί, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Εσάς και στους ακροατές σας, χρόνια πολλά. Το ακούμε. Υπήρξαν προβλήματα στην Λαμία, στην καρδιά της Φθιότιδας. Μέσα στη Λαμία δεν είχαμε προβλήματα, εντάξει, σε μισή ώρα έγιναν τα πάντα. Βγάλαμε όλα τα μηχανήματα του Δήμου της Αλατίας που είχαμε. Είχα βγάλει για τη ΣΥΠΗ και τα δύο κρέατα. Στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα στο διευρυμένο Δήμο. Ναι, είχαμε, το πρωί είχαμε επέμβει στο Ελευθεροχώρι, Καλαμάκι, Δίβρη. Δεν είχαμε, μόνο στην Ιπάτη δεν είχαμε πρόβλημα. Ναι. Ευτυχώς μόνο... Ευτυχώς η δυτική πλευρά του Δήμου μας δεν είχε προβλήματα. Τι ενημέρωση έχετε αυτή τη στιγμή? Τα πράγματα παραμένουν ομαλά, έτσι? Πάρα πολύ ομαλά. Ωραία, αυτή την ώρα είναι μία Λατιέρα στο Καλαμάκι, μία στη Δίβρη. Η άλλη αλατιέρα είναι στο μοναστήρι της Δαμάστας. Η Στήρφακα είχε ένα μικρό πρόβλημα, έχει παρέμβει από πολύ νωρίς το απόγευμα ένα τρακτέρ εκεί με αλατιέρα και ρίχνει και αλάτι. Δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό είναι σε κάθε, περίπτωση. Και απόψη. Δεν σας ακούω. Σε κάθε περίπτωση, λέω, όποιος θέλει να κινηθεί, επειδή τώρα γνωρίζουν όλοι οι πολίτες που υπάρχει χιόνι και που δεν υπάρχει, αν χρειαστεί, ας έχουν μαζί τους και τις αλυσίδες. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Ο Δήμος Λαμίας, κανένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται. Ευχάριστο. Ευχάριστο. Εγώ μέχρι το πρωί θα έχω ρίξει παντού αλάτι και σε δημοτικά διαμερίσματα. Σας λέω και στη Δίβρη δείχνω να πάψει αλάτι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλή πρωτοχρονιά, κύριε Ζήσιμε. Να είστε καλά. Σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Έχει κάνει πραγματικά καλή δουλειά. Πάμε με Βρυτανία, Γιώργο, και είχαμε πάλι μικροπροβλήματα, κυριότερα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, στον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τασιό. Καλησπέρα από τη Λαμία και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
Για δώστε μας την εικόνα της Ευρυτανίας μετά το χιονιά. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μάθει να ζούμε με το χιονιά, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Το εθνικό δίκτυο είναι απόλυτα προσβάσιμο, δεν χρειάζονται καν αντιλουστητικές αλυσίδες. Το επαρχιακό δίκτυο, βέβαια, επειδή επικρατεί παγετός, καλό είναι προληπτικά οι οδηγοί να έχουν αλυσίδες μαζί τους, γιατί μπορεί κάπου να χρειαστεί. Πείτε μας λίγο, κύριε Τασιά, πού χρειάζονται αλυσίδες. Οι ελληνικές ενότητες λειτουργούσαν τις απογευματινές ώρες, έγινε ρήψη άλατος σε όλα τα κρίσιμα. Ναι, ναι. Σημεία, ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπάρχουν. Πού χρειάζονται αλυσίδες, πείτε τώρα, γιατί κάποιοι μπορεί να επισκέπτονται ήδη αυτή τη στιγμή την Ευρυτανία. Ποια σημεία θέλουν αλυσίδες? Το εθνικό δίκτυο δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν χρειάζονται αλυσίδες. Το επαρχιακό δίκτυο σε κάποια πιθανόν σημεία να χρειαστούν. Αλλά από την εικόνα που έχω από τα μηχανήματα, τόσο προς τη ράχη του Κρικέλου, τώρα μόλις τελειώνει η τελευταία ρήψη άλατος, ναι, τόσο προς τη ράχη στο στένομα, προς τη ράχη στο βράχο, προς την ποταμιά, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Προληπτικά όμως, καλό είναι να υπάρχουν αλυσίδες, διότι αν το αυτοκίνητο δεν έχει καλά ελαστικά, εάν δεν υπάρχει εμπειρία στο. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, καλό είναι να φέρει το αυτοκίνητο αλυσίδες για αν ενδεχόμενο. Άλλωστε, οι αλυσίδες δεν είναι κάποια αγκαρία για τον οδηγό, είναι ένα απαραίτητο αξεσουάρ του αυτοκίνητου, ειδικά όταν κινείται σε επαρχιακό δίκτυο που έχει παγετό. Δώστε μας και καλές ειδήσεις. Έχει γεμίσει η Βρετανία κόσμο. Το χιονοδρομικό πώς είναι? Είναι πολύ ευχάριστη η εικόνα της περιοχής μας. Πραγματικά έχουμε αρκετούς τουρίστες. Όλα τα ξενοδοχεία έχουν πολύ καλή πληρότητα. Στο χιονοδρομικό είχαμε ασθενή χιονόπτωση τις περασμένες μέρες. Θα λειτουργήσει κανονικά, δυστυχώς όμως όχι όλες οι πίστες. Ωστόσο, θα λειτουργήσει τις επόμενες μέρες κανονικά. Ωραία. Χιονόπτωση ξανά περιμένουμε την Κυριακή, όπου ο άνεμος γυρνάει σε νοτιοδυτικό, που μας πιάνει καλύτερα μας όσον αφορά τις χιονοπτώσεις. Θα αναμένεται να έχουμε χιονόπτωση στα ορεινά της περιοχής, δηλαδή θα είναι ότι πρέπει για το χιονοδρομικό, ενώ στα ημιορεινά, όπως για παράδειγμα στο Καρπενήσι, θα έχουμε απλή βροχόπτωση. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλή πρωτοχρονιά. Εμείς θα έχουμε περισσότερο ακόμα χιόνι στα πολύ ορεινά, όπως για παράδειγμα στο χιονοδρομικό. Καλή πρωτοχρονιά, κύριε Τασιέ, να είστε καλά από τη Λαμία. Καλή πρωτοχρονιά, να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε. Καλή χρόνια πολλά. Στην Εύβοια, Γιώργο, τώρα κυριότερα στην Βόρεια Εύβοια υπήρξαν κάποια προβλήματα με την διακοπή κυκλοφορίας. Έχουμε τον κύριο Σπανό στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, σας ακούω. Χρόνια πολλά. Τώρα τι αντιμετωπίζετε εκεί τώρα με το χιονιά? Ξεκίνησαν, όπως είπαμε και την προηγούμενη έτσι, συνομιλία μας, οι χιονοπτώσεις. Πραγματικά συνεχίζονται σε πολλά σημεία της Εύβοιας. Στα γνωστά σημεία, στα συνηθισμένα σημεία, για να είμαστε ειλικρινείς. Το βασικότερο είναι ο Άγιος, που είναι στη ραχοκοκαλιά μας, στο τμήμα Ψαχνά Προκόπη. Στη Βόρεια Εύβοια, όπως αναφέρατε και εσείς, σωστά έχουμε χιονοπτώσεις. Και βέβαια στη Δύρφη, ειδικά μεταξύ Στενής και Στροπώνων. Και στην περιοχή της Αμαρίνθου και συγκεκριμένα στην περιοχή Σέτα, Μανίκια, Μακριχώρη. Το οδικό δίκτυο, το επαρχιακό, συνολικά είναι σε καλή κατάσταση? Όλο το εθνικό και επαρχιακό είναι ανοιχτό για κυκλοφορία. Έχουμε συγκεκριμένα σημεία στα οποία απαιτείται η χρήση αντιολυσιστικών αλυσίδων. Θέλετε να μας τα πείτε, μήπως είναι κάποιος στον δρόμο αυτή τη στιγμή? Βεβαίως. Αυτά είναι το Στενής Στρόπονες. Ναι. Είναι η περιοχή Μονοκαριάς, Βουτά, στη Βόρεια Εύβοια. Τα ορεινά χωριά της Βόρειας Εύβοιας, εν πάση περιπτώσει, όχι όλα, αλλά για την οικονομία της κουβέντας, όποιος ταξιδεύει στα ορεινά της Βόρειας Εύβοιας, καλό είναι να έχει τις αλυσίδες. Πάλι θα πούμε Σέτα, Μανίκια, Μακριχώρη. Και από νότια Εύβοια στην περιοχή του, σε κάποιες περιοχές του Καβοντόρο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σε κάθε περίπτωση, ναι, χρήσιμο είναι να τις έχουμε μαζί μας και να συντασσόμαστε στις οδηγίες που δίνει αστυνομία και πολιτική προστασία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σπανέ. Καλή πρωτοχρονιά, να είστε καλά. Καλή πρωτοχρονιά σε όλους, να είστε χρόνια καλά. Πολλά, χρόνια πολλά, σας. Γιώργο, απίστευτη ταλαιπωρία. Παραλαμβάνω, κυριότερα στην Εθνική Οδό, στους Αγίους Θεοδωρούς. Εξομαλύνεται η κατάσταση, πρέπει να πούμε.
Χρειάζονται αλυσίδες. Κλείνουμε να πούμε ξανά στην περιοχή του Δομοκού. Χρειάζονται αντιολυσιδικές αλυσίδες. Επίσης προς το Καρπενήσι σε κάποιους επαρχιακούς δρόμους. Έχει καλυτερεύσει η κατάσταση στο κυρίως εθνικό οδικό δίκτυο. Αυτά λοιπόν, αυτή είναι η πλήρης εικόνα. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σου και τα σχόλια. Καλή χρονιά να έχεις και εσύ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Να ευχαριστήσω τις φίλες και φίλους που μείναν συντονισμένοι με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο. Μπορείτε να εξακολουθήσετε να το κάνετε με την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Ακολουθούν τα νέα για τον καιρό. Σύνδεση με τα κεντρικά στούντιο στην Αθήνα, live με τον Κώστα Αργυρό. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ και καλή πρωτοχρονιά. Ο καιρός είναι μια προσφορά της Ελαιουργικής Κεντρικής Ελλάδος. Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις θα έχουμε την ημέρα της πρωτοχρονιάς στη στερεά Ελλάδα, με τη θερμοκρασία ωστόσο να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία στο Καρπενήσι θα κυμανθεί από μείον 3 έως 6 βαθμούς Κελσίου, στη Λαμία από μείον 2 έως 8, στην Άμφισσα από 1 έως 9 βαθμούς, στη Λιβαδιά από μείον 1 έως 8 και στη Χαλκίδα από 0 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Αυτός θα είναι ο καιρός για την ημέρα της πρωτοχρονιάς σε 14 μεγάλες πόλεις της στερεάς Ελλάδας. Ο καιρός είναι μια προσφορά της Ελαιουργικής Κεντρικής.